Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και πάλι μαζί σας, δεύτερος κύκλος, πρώτη εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτή σκύλων Μιχάλη Κουφόπουλο. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σας. Καλώς μαζί με τον Θο, ένα τεράστιο θα έλεγα κάνε κόρσο. Είναι κάνε κόρσο όντως ο Θορ. Μια ιταλική φυλή, αναγνωρισμένη από τον Διεθνή Κοινολογικό Όμιλο από το 1996. Θεωρείται αρχαία φυλή. Από την Ιταλία, πιο συγκεκριμένα από τις περιοχές Καλαβρίας και Σικελίας. Τον χρησιμοποιούν και στα κοπάδια, αλλά και για σωματοφύλακα και για φύλακα χώρου. Μπορεί να βιώσει άνετα στα ελληνικά κλίματα. Είναι παρεμφερή ούτως ή άλλως η περιοχή καταγωγής του, ο τόπος καταγωγής του. Ο Θόρ είναι περίπου 2 ετών, παρά 1-2 μήνες. Τι άλλο να πούμε για τον Θόρ? Το κοιτάω, το σουραξίζει γιατί. Γιατί? Γιατί πέρσι δεν μας είχε κάτσει καλά. Ναι, ναι, όταν όντως είχαμε προγραμματίσει εκπομπή, να σας έχουμε καλεσμένους. Και είχαμε κάτι τον είχε πειράξει τότε και φοβήθηκα μήπως και τώρα ρε παιδί μου πήγαμε ξύ σε κάποια. Όχι, είμαστε μια χαρά. Αλλά είμαστε μια χαρά, έτσι Θόρ. Εντάξει. Έχει γίνει της μόδας λίγο το κάνει κόρσο? Μάλλον πολύ. Της μόδας. Όπως γίνεται συνήθως, από τη στιγμή που το σκυλί βγήκε στα διεθνή σόου, πολλοίς κόσμος επέλεξε να πάρει να κάνει κόρσο ως κατοικίδιο, κάτι που δεν είναι κακό. Βέβαια, έχει και τα αρνητικά του πάντα, όπως κάθε καλό έχει και τα αρνητικά του. Οι αναπαραγωγές, λόγω της εμπορικότητας της φυλής, έχουν πάψει να είναι τόσο προσεκτικές από πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ζώα που δεν ανταποκρίνονται σε επίπεδο χαρακτήρα σε αυτό που λέει το πρότυπο της φυλής. Και σε μορφολογία δεν ανταποκρίνονται επίσης. Σίγουρα είναι μια φυλή την οποία πρέπει κανείς να το σκεφτεί πριν την πάρει, να τηρεί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Είναι κοινωνική, είναι ένα ζώο που μπορεί να ζήσει στην οικογένεια, μπορεί να ζήσει με παιδιά, τα πάει πάρα πολύ καλά και με την οικογένεια και για τα παιδιά. Γι' αυτό έτσι έχει διαμορφωθεί άλλωστε η φυλή όλα αυτά τα πολλά χρόνια που υπάρχει. Σίγουρα όμως και από την άλλη είναι μία μολοσοειδής φυλή, μεγάλου έως πολύ μεγάλου μεγέθους. Τα αρσενικά μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 κιλά και τα 55 καμιά φορά. Πρέπει κανείς να ασχοληθεί, πρέπει να το κοινωνικοποιήσει από μικρό. Έχει διάφορα πρέπει που είναι καλό να κοιτάξει ο ιδιοκτήτης που θα αποφασίσει να πάρει ως κατοικίδιο να κάνει κόρσο. Ναι, και προφανώς τα πρέπει αυτά δεν αφορούν μόνο την συγκεκριμένη φυλή, έτσι. Προφανώς. Όλες τις φυλές. Αφορούν όλες τις φυλές. Κάθε φυλή. Φεύγεις. Κάτσε Θόρ. Θέλει να φάει τον καμεραμάν. Όχι, ακόμα. Πάντως, βλέπω ότι. Συνήθως νομίζουμε ότι τις δυναμικές φυλές επιλέγουν κάποιοι για να προβάλλουν, ας πούμε, το εγώ τους, έτσι, συνήθως άντρες. Όμως παρόλα αυτά βλέπω ότι και πολλές γυναίκες επιλέγουν τη συγκεκριμένη φυλή. Αν κρίνουμε, ας πούμε, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ας πούμε, που είχε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Ναι, έχει ακόμα. Κάνε κόρσο. Έχει ακόμα η Κωνσταντίνα. Ο πρώτος ήταν αδερφός του Θόρ. Έχεις μια σχέση εκεί, νομίζω. Ναι. Στον πρώτο είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, στον Μπρούνο. Πολύ καλό ζώο. Αδερφός του από την ίδια γένα, ο δεύτερος έχει κοινή μητέρα με το Θόρ. Όντως τον επιλέγουν και οι γυναίκες. Γενικά δεν είναι ένα δύσκολο ζώο. Χρειάζεται όμως κανείς να προσέξει ελάχιστα πράγματα όσο αυτή η φυλή είναι σε νεαρή ηλικία. Είναι καλές κυναγωγοί οι γυναίκες? Συνήθως είναι καλύτερες από τους άντρες. Είναι πιο προσεκτικές. Είναι πιο συγκεκριμένες και ακούνε περισσότερο. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο. Νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα, έτσι. Ναι, είναι και αυτό λίγο. Μπορεί να μην είναι μόνο λίγο. Ενδέχεται να παίζει ρόλο και το ότι το βάρος συνήθως και η μυϊκή ικανότητα μιας γυναίκας είναι πιο κάτω από ότι ενός άντρα. Οπότε είναι αναγκασμένη η γυναίκα να προσέξει αυτό που της λες για να μπορέσει να διαχειριστεί το ζώο, ένα μεγάλο ζώο. Πάντως, γενικά τα πάνε πάρα πολύ καλά.
οι γυναίκες. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να αρχίσει σωματική μάχη με τον σκύλο για να τον ελέγξει. Είναι τεχνική, έτσι, καθαρά η διαχείριση ενός ζώου. Χρειάζεται μια ελάχιστη δύναμη, αλλά είναι τεχνική και πώς θα το πας από κουτάδι. Ο Θόρ είναι λίγο ογκώδες, θα έλεγα, έτσι. Ογκώδης. Λίγο μειώδης, θα έλεγα εγώ. Είναι μέσα στα πρότυπα της φυλής. Είναι μέσα στα πρότυπα. Η φυλή λέει για τα αρσενικά έως 68 συν, maximum συν 2 εκατοστά στο ύψος. Τώρα ακρόβιο, που τον βλέπω και στην τηλεόραση, φαίνεται ακόμα μεγαλύτερες. Σήκωσε τώρα λίγο παρά να φάνει. Σήκω λίγο, Θόρ. Συνεργάσου λίγο. Δεν ήθελες εδώ να ξαπλώσεις, αγόρι μου. Σου μιλάει, Θοδωρή. Και το Θοδωρή. Εδώ κοίτα. Από την κάμερα. Είναι όντως λίγο μειώδης. Είναι και το DNA του. Μπαμπάς, μαμά και λοιποί πρόγονοι. Παίζουμε πολύ, κινείται αρκετά, αθλείται. Το είδα, μάλιστα έκανε και άλμα πάνω στο... Αυτό το άλμα τώρα και τα πόδια του είναι καλό. Το από κάτω προς τα πάνω δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εκεί που πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ. Ειδικά όταν το άλμα γίνεται έτσι με τέτοια ευκολία. Σημειωτέων αυτό να, το άλμα, αυτή είναι η δεύτερη δοκιμή του. Αυτό είναι εσύ τώρα 1,5 μέτρο ψηλά, έτσι. Είναι 1,5 μέτρο. Κάποια στιγμή μετά, αν θυμάμαι καλά, βάζουμε και το μέτρο και είναι σίγουρα κάπου εκεί. Τώρα σκιντά. Και ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, ότι υπάρχουν. Τα σκυλιά έχουν τεράστιες δυνατότητες. Ναι. Πολλές φορές, ας πούμε, βάζουμε ένα σκύλο πίσω από μια ξυλόπορτα, ένα φράχτη. Μπορεί να το περάσει. Δεν ξέρει ότι μπορεί να το περάσει. Σίγουρα μπορεί να το περάσει και σίγουρα. Και θέλει να αποκτήσει το κίνητρο, ας πούμε, για να το περάσει. Και καλά να μην το δείχνουμε κιόλας. Και καλά να μην το περάσει όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις στον κήπο μας, που μετά τον κήπο είναι ενδεχομένως ο δρόμος. Μου έλεγες όμως ότι το άλμα προς τα κάτω είναι το... Το άλμα προς τα κάτω είναι το επικίνδυνο, γιατί εκεί πλέον το ζώο σηκώνει όλο το φορτίο, όλο το βάρος, να το πω σωστά. Για μια τέτοια φυλή είναι μεγάλη καταπώνηση. Σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ νεαρές ηλικίες. Σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες, καλά είναι όσο μπορούμε να το αποφεύγουμε. Γιατί είναι σαν έναν άνθρωπο, και εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πηδήξουμε από τα 2 μέτρα. Ναι. Αλλά αν το κάνουμε κάθε μέρα ή 10 φορές την ημέρα, κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Θέλει προσοχή όμως. Το άλμα σε μια μεγαλόσωμη και βαριά φυλή θέλει πολύ προσοχή. Επειδή είπαμε τώρα ότι ο Θόρ είναι μειώδης. Μειώδης. Θα δούμε τώρα ένα σκύλο λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, Νίκο. Είμαστε. Μπροστά στον οποίο ο Θόρ είναι γατάκι. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύεις, θα το δεις. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να το δούμε. Rock hard abs. Buns of pure steel. Tight killer thighs. No, this isn't Mr. Universe. This is the Conan of canines. Meet Wendy. One brawny bully whippet. Nope, she's not on steroids. In fact, Wendy's perfectly healthy. Her booming body is all due to a rare genetic mutation that's actually given her double muscles. It's so rare, the only breed to suffer from it are whippets like Wendy. Wendy is referred to as a bully whippet, the term that they've applied to whippets that are born with a genetic mutation, and it causes double muscling. So there's Wendy's stomach, and you can see all the muscles. Her hind end muscles are very large. They almost look like hams from the back, they're so big. At 65 pounds, Wendy is nearly twice the size of a normal whippet and three times the size of non-racing whippets. I have a little non-racing whippet. She weighs only 20 pounds. Whereas Wendy weighs 65 pounds. And though this muscular mutt was jacked from day one, Wendy's owner Ingrid saw the beauty behind her brawn. The breeders knew right away when Wendy was born that she had this condition because she looked exactly like she does now. And I really decided she was for me. She was so different. Τι έχεις να πεις? Τα λόγια είναι περιττά. Να πούμε στον κόσμο είναι. Ότι από όσο είδαμε, καταλάβαμε και εμείς από το βίντεο, ο σκύλος δεν έχει παραναβολικά, αλλά αφορά σε γονιδιακή μετάλλαξη. Ναι. Και λέει ότι κατά τα άλλα είναι απολύτως υγιής ο σκύλος. Βέβαια, είναι πραγματικά, λες και έχει παραναβολικά. Είναι πραγματικά, και βέβαια το κατά πόσον είναι στα αλήθεια υγιής θα το δούμε όταν ο σκύλος θα φτάσει σε μια μεγαλύτερη ηλικία και όχι όσο είναι νεαρό το ζώο. Εκεί αρχίζουν και φαίνονται ενδεχομένως τα προβλήματα που υπάρχουν.
Ο Θόρ θέλει να παίξει. Ο Θόρ ενθουσιάστηκε με το Γουίπετ. Θόρ, φοβήθηκες από το Γουίπετ. Εντάξει. Τρομοκρατήθηκε. Ήταν όντως μειοδέστερο του Θόρ, αναμφισβήτητα. Από πού έδωσε το όνομα Θόρ, από πού έδωσε το όνομα Θόρ, μου λέει ο Νίκος. Αρχικά να πούμε ότι ο εκτροφέας του Θόρ, ο οποίος έχει εισαγάγει και τους γονείς του από δύο από τα μεγαλύτερα εκτροφεία της Ιταλίας, ο Δημήτριος Αφεντηρίκος, του είχε ήδη δώσει, τον είχε ήδη βαφτίσει, είναι και στο πετιγκρί του, στο πετιγκρί καθαροαιμίας του, αναγράφεται ως Θόρ, διότι από την αρχή ως κουτάβι, αφενός το χρώμα του ξανθού Σκανδιναβού θεού, Σκανδιναβός. Αφετέρου και η μυϊκή του διάπλαση φαινόταν από την ώρα σχεδόν που γεννήθηκε. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα όνομα που του τέριαζε, δεν του το έδωσα εγώ. Mm-hmm. Εγώ το διατήρησα. Mm-hmm. Ναι, καλά, του πάει. Νομίζω. Και μάλλον του πάει κιόλας. Έχεις και τον Δία φυσικά που τον είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη. Τον Δία, τον έχουμε φιλοξενήσει πριν. Δείξε μας φωτογραφία, Νίκο, με τον Δία και τον Απόλλωνα. Είχες και τον Απόλλωνα που ήταν. Και το γιο του. Ο γιος του. Ο οποίος ήταν 2,5 μηνών. 2,5 μηνών. Όταν τον είχα εγώ στην αγκαλιά μου, τότε θα δούμε σε λίγο τη φωτογραφία. Και θα δούμε και μια φωτογραφία με το πώς έχει γίνει τώρα ο Απόλλωνας. Αν την έχεις. Έτσι, θα είναι έχω, καλά να τη δει. Την έχω, θα μας τη δείξει σε λίγο. Mm-hmm. Πάντως γενικά. Εδώ. Ναι, αυτό ήταν ο Απόλλωνας. Είναι ο Δίας στο κέντρο. Περίπου 2,5 μήνα. Και ο Απόλλωνας πίσω. Έτσι ήτανε. Πότε δεν είχαμε κάνει αυτή την εκπομπή, ούτε που θυμάμαι τώρα. Πέρσι κάποια στιγμή. Και εδώ είναι ο Απόλλωνας όπως είναι τώρα. Ο Απόλλωνας πριν από 20 μέρες. Είναι μεγαλύτερος από το Δία πια. Ναι. Είναι 8 κιλά βαρύτερος και περίπου ένα πόντο ψηλότερος ήδη. Είναι φοβερό πάντως πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα σκυλάκια. Είναι μια γιγαντόσωμη φυλή. Ο Απόλλωνας ενδεχομένως να φτάσει στα 80 κιλά. Mm. Από 70 και πάνω θα πάει σίγουρα. Και γύρω στους 83-84 πόντους. Έχει το ίδιο ταπεραμέντο με το Δία. Ναι, του μοιάζει πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης αναπαραγωγής. Mm. Να πάρουμε ζώα που να ταιριάζουν στο χαρακτήρα με τον μπαμπά. Mm. Τον οποίο πολύ. Ο οποίος έχει και πολύ κοινό χαρακτήρα με τη μαμά, βέβαια, πρέπει να πούμε. Mm. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Εκεί πάει. Mm. Είναι ένας ήσυχος γίγαντας, εκρηκτικός όταν θα χρειαστεί, ήδη από τώρα. Πολύ ισορροπημένος, απόλυτα καλή σχέση με τα παιδιά. Όπως πρέπει να έχει και ένα κανεκόρσο, βέβαια, να το πούμε, μιας και φιλοξενούμε και κανεκόρσο στην εκπομπή. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι καχύποπτος με τους ξένους. Είναι κοινωνικός όταν θα βγούμε έξω, θα δούμε κόσμο, είτε ενήλικες είτε παιδιά. Πάει καλά ο Απόλλωνας. Γενικά και τα αδέλφια του, γιατί τα παρακολουθώ. Mm. Και τον αδελφό του που είχαμε στην έκθεση. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα, μεγαλώνει με παιδιά και εκείνος. Είναι καλά ζώα. Επειδή είχα βιώσει τη βόλτα μας που είχαμε κάνει με το Δία τότε, που είχαμε πιει έναν καφέ έξω και πώς αντιδρούσε ο κόσμος όταν τον έβλεπε και το ενδιαφέρον που εξέφραζε. Και πολλοί ρωτούσαν πού μπορούν να βρουν ένα τέτοιο σκύλο. Με τον Θόρ συμβαίνει αυτό. Με τον Θόρ συμβαίνει αυτό γιατί έχει την ιδιαιτερότητα αφενός του χρώματος, η οποία μπερδεύει πολύ τον κόσμο. Τα κάνει κόρσο ο κόσμος, τα ξέρει συνήθως μαύρα ή τιγράτα, μαύρο τιγρέ. Mm. Όπως είναι το εδώ η Μυστίκ, του φίλου μου του Κώστα. Αυτά είναι τα συνήθη χρώματα. Mm-hmm. Οπότε ξενίζει λίγο το χρώμα, τον μπερδεύει με άλλες φυλές. Εδώ είναι με την κόρη μου τη μικρή. Κόρη σου είναι? Ναι, η κόρη μου η μικρή. Πώς ζεις? Ευχαριστώ πολύ. η οποία τον διαχειρίζεται άριστα και στις εκθέσεις, όντας ο Θόρ 58 κιλά και η μικρή 25. Mm-hmm. Εδώ είμαστε διακοπές. Μια χαρά, ζωή και κόρη. Αγναντεύει τη θάλασσα. Εδώ είναι σε έκθεση στην Κόρινθο, πριν από κάποιους μήνες. Εδώ είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Εδώ είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Του είχε γίνει συνήθεια? Όχι, είναι η ίδια, είναι φωτογραφία από το βίντεο που έδειξες. Γενικά αποφεύγεται αυτή η διαδικασία για τους λόγους που είπαμε. Mm. Δηλαδή και εκεί και στο κατέβασμα πρέπει να προσέξεις. Ειδικά στις μεγαλόσωμες φυλές. Ναι, πρέπει να προσέξεις κανείς πώς θα το κατεβάσει το σκυλί. Δεν το αφήνει να κατέβει μόνο. Πρέπει να προσέξεις πώς θα το κατεβάσει και για να μην φοβηθεί και για να μην χτυπήσει. Πρέπει ο σκύλος να σου έχει εμπιστοσύνη. Το σημαντικό σε αυτό άλμα δεν είναι ότι το κάνει. Το σημαντικό είναι το δύσκολο, δεν είναι να το κάνει. Ως ύψος εννοώ. Είναι δύσκολο γιατί το ζώο δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει εκεί πάνω. Εμείς βλέπουμε. Mm. Αυτός δεν βλέπει εκεί πάνω. Και αυτό είναι λοιπόν, και καλό, έτσι. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λένε. Ο φόβος φυλάει τα έρμα.
Εκεί ο Θόρ ανεβαίνει κατόπιν εντολής, χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα να έχει την μυϊκή ικανότητα να το κάνει και το άλλο να έχει εμπιστοσύνη στον ιδιοκτήτη, το οποιοδήποτε ζώο, ότι δεν θα το πουλήσει σε εισαγωγικά. Μπράβο, ακριβώς, το είπες πιο σωστά από μένα. Δεν θα κάνω κάτι που θα με βλάψει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κιόλας, γιατί πολλές φορές εγώ βγάζω τα δικά μου σκυλιά βόλτα κτλ. Και πάντα ελέγχω το χώρο να δω πού μπορεί να υπάρχει κάποια παγίδα. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Και αν βλέπω τουλάχιστον με ικανοποίηση ότι ο σκύλος, αν δεν βλέπει τι είναι από πίσω, δεν κάνει το άλμα στο κενό, ας πούμε. Και ο Θόρ δεν θα ανέβει μόνο του εκεί πάνω. Θα ανέβει κατόπιν εντολής, δεν θα ανέβει μόνο ούτε εκεί ούτε κάπου αλλού. Πες μου τώρα, γιατί πάλι πιάσαμε την κουβέντα και στο τέλος θα καταλήξουμε να μην πούμε τίποτα για την εκπαίδευση. Το παθαίνουμε αυτό, μάλλον. Το παθαίνουμε, ναι. Συνήθειά μας. Ποια είναι η δική σου φιλοσοφία πάνω στην εκπαίδευση των σκύλων? Γιατί έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς εκπαιδευτές. Κοίταξε. Καταλήγω να λέω πάντα το ίδιο πράγμα. Και τελευταία είναι, ακούγονται διάφορα περιθετικής εκπαίδευσεως, η οποία κατ' εμέ, λέγοντας ότι εγώ, για να μην πω κάποιος άλλος, εκπαιδεύω θετικά, σημαίνει ότι ακυρώνω κάποιον άλλον που δεν εκπαιδεύει θετικά, άρα εκπαιδεύει αρνητικά. Δεν το δέχομαι. Εντάξει, εμείς αναφερόμαστε στην παραδοσιακή και στη θετική εκπαίδευση. Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις. Η ακραία χείριστη περίπτωση είναι να χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως οι πνύχτες με καρφιά ή ρεύματα ή όλα αυτά, τα οποία για μένα δεν είναι απαραίτητα. Και η άλλη ακραία, η οποία δεν έχει προφανώς τα προβλήματα της πρώτης, είναι η νέα μόδα, θα την πω μόδα χωρίς να παρεξηγηθώ, αυτό που είπες μόλις, θετική εκπαίδευση, που νοείται εκπαίδευση χωρίς βία, δεν θεωρώ εγώ ότι ασκώ βία. Και 99% γίνεται με λιχουδιά. Η δική μου άποψη είναι λίγο πιο απλή. Ο σκύλος είναι μια συνέχεια του λύκου. 100%. Η διασταύρωση ενός λύκου με ένα σκύλο αποφέρει γόνιμα υβρίδια. Δηλαδή το κουτάβι που θα γεννηθεί έχει δυνατότητα να επαναζευγαρώσει, να ζευγαρώσει και να γονιμοποιηθεί. Σε αντίθεση με το άλογο και το γαϊδούρι. Μας δίνει μουλάρι, το οποίο δεν είναι γόνιμο. Άρα είναι πολύ πιο κοντά ο λύκος με το σκύλο από ότι είναι το άλογο με το γαϊδούρι. Ως αγγελαίο ζώο, λοιπόν, ως είναι ήδη ο λύκος, τα πράγματα είναι απλά. Εάν δούμε προσεκτικά ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του λύκου, θα καταλάβουμε πώς πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκύλο μας. Ο αρχηγός λύκος δεν λέει στον υπαρχηγό λύκο, σκοτώσαμε το θύραμα, πάρε μια λυκουδιά, κάνει την άκρη να φάω εγώ και όταν θα τελειώσω, γύρνα. Δεν τσακώνεται πάντα, ούτε τσακώνεται κατευθείαν. Θα τον απειλήσει με κάποια γρυλίσματα, θα σηκωθεί όρθιος να διεκδικήσει το φαγητό και σαν λύση τελευταία θα τσακωθούν. Δεν είναι τρελά τα ζώα να τσακώνονται, ούτε πρέπει να είμαστε εμείς τρελοί να τσακωνόμαστε. Θεωρώ λοιπόν πολύ φυσιολογικό αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης. Χωρίς να φτάνω στα άκρα σε επίπεδο πίεσης, το ζώο πρέπει να καταλάβει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός του, αλλά ταυτόχρονα είμαι και συνεργάτης του. Δεν πρέπει να με ακούει γιατί του το επιβάλλω με την διακή έννοια ή γιατί με φοβάται, προφανώς. Το ιδανικό είναι να με σεβαστεί. Πρέπει το ζώο με τον εκπαιδευτή να έχει μια καλή σχέση. Πρέπει οι ιδιοκτήτες να την αναζητούν αυτή. Όταν ο ιδιοκτήτης δει ότι το ζώο φοβάται τον εκπαιδευτή, πρέπει να πάρει το ζώο και να φύγει. Το οποίο με γνώση αυτό ακριβώς. Οπότε πάμε και στο άλλο ότι ποτέ δεν αφήνουμε. Νομίζω ότι τα παλιότερα χρόνια γίνονταν, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα. Λένε φέρ το σκύλο σου, άσε με να τον εκπαιδεύσω και έλα πάρ το να ξέρω. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Η μία είναι να τον αφήσω και να τον εκπαιδεύσω. Εκπαιδευτής να πάω να κάνω την προσαρμογή. Τη λεγόμενη προσαρμογή κάποιες μέρες μαζί του και να τον πάρω και να φύγω. Η άλλη είναι να πηγαίνω στον εκπαιδευτή. Η τρίτη είναι να έρχεται ο εκπαιδευτής και οι υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν την μία με την άλλη. Για σένα ποια είναι η πιο. Μερικές φορές χρειάζεται η μία, η δεύτερη, η τρίτη. Όταν δεν είναι απαιτητό για κάποιον λόγο. Εγώ, ας πούμε, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν θα έδινα το σκύλο μου σε οποιονδήποτε. Ούτε καν σε σένα, ας πούμε. Και εγώ θα τον έδινα δύσκολο. Το λέω αλήθεια. Δεν θα τον έδινα. Αλλά ο ιδιοκτήτης. Γιατί θα ήθελα να είμαι μπροστά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτό είναι το ιδανικό. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αξιολογήσει, πρέπει να ανοίξουν πια τα μάτια μας, να αξιολογήσει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του, να κάνει την κρίση του, να ρωτήσει και έναν και δεύτερο και τρίτο, να μην εμπιστευτεί ελαφρά την καρδία αυτά που θα του πω εγώ, γιατί θα με θεωρήσει πολύ καλό. Να ρωτήσει, να ψάξει απευθείας. Όχι ιντερνετικά, γιατί λίγο το έχουμε χάσει εκεί. Έτσι, ανοίγουμε ένα YouTube και τα μάθαμε όλα. Ή τα είδαμε όλα ή μας είπαν αυτό και το θεωρούμε δεδομένο. Να έρθουμε σε απευθείας επαφή.
όταν θα δει ότι ο χώρος είναι τέτοιος και ο άνθρωπος είναι τέτοιος και οι προδιαγραφές είναι τέτοιες που το ζώο θα είναι εκεί με ασφάλεια, θα φροντίζεται, θα το φροντίζουν Θόρ, καλά πήγαινε στο Δωρή, βάτσε. Όπως πρέπει, θα το έχουν όπως πρέπει και θα δουν και την εκπαίδευση πάνω ενδεχομένως σε άλλα σκυλιά και θα είναι έτσι όπως πρέπει, χωρίς βία, χωρίς. Δεν είναι κακό να το αφήσεις. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να το αφήσεις για να γίνει ο λεγόμενος αποβαλαπτισμός. Είναι πολλά ζώα που έχουν πολύ μεγάλο ψυχολογικό δέσμα με τον ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Και εκεί είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί σε εισαγωγικά ο ένας από τον άλλον για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Συνήθως αυτό αφορά όμως ένα μικρό ποσοστό. Πάντως φαντάζομαι δεν ισχυρίζεσαι ότι αν εγώ σου δώσω το σκύλο μου και εσύ τον εκπαιδεύσεις, μετά θα εμφανιστώ κάποια μέρα, θα τον πάρω και ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος και έτοιμος να ανταποκριθεί. Αμφισβήτητα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει μαθήματα μαζί με τον εκπαιδευτή και το ζώο, μην τα κάνει καθόλου. Mm. Η δουλειά γίνεται στον ιδιοκτήτη, να το πούμε αυτό. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, βασικό, αυτό εάν θα πάει σε κάποια επίσκεψη να δει το ζώο του, στην περίπτωση στην οποία το έχει αφήσει κάπου και το ζώο δεν είναι καλά, είναι σίγουρα πριν να φτάσει εκεί πρέπει ο ιδιοκτήτης ή η πανσιόν να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν τρώει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι καλά στη διάθεσή του. Άγχος αποχωρισμού, ας πούμε. Προφανώς. Και εκεί είναι και η τέχνη ή το στοίχημα στον εκπαιδευτή ή στον άνθρωπο που έχει την πανσιόν να έρθει κοντά με το σκυλί, να μην νιώθει ότι απλά είναι ένα ζώο κάπου παρατημένο. Θέλει δουλειά αυτό. Θα πρέπει να το πάρει και να φύγει. Για οποιοδήποτε λόγο. Αν δει περίεργες συμπεριφορές του ζώου απέναντι στον εκπαιδευτή ή στον άνθρωπο που έχει πανσιόν, πάλι πρέπει να κάνει το ίδιο. Το ζώο μας τα λέει όλα. Εάν ξέρουμε να διαβάζουμε το ζώο μας, εσύ όταν θα μου φέρεις το σκύλο σου να τον εκπαιδεύσω και θα έρθεις, πρέπει ο σκύλος σου να σου πει και αν περνάει καλά και αν εκπαιδεύεται σωστά και όλα τα υπόλοιπα. Και να τον εμπιστευτείς. Είμαι σίγουρος όμως ότι όλοι όσοι έχουν σκύλο μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα, ας πούμε, να καταλάβουν. Αυτό είναι σίγουρο. Παιδιά έχουμε και πάλι πολλές φορές δυσκολευόμαστε να μεγαλώσουμε όπως πρέπει. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι ένα ζώο έχει και προϋποθέσεις. Να μάθω να ασχολούμαι, να το διαβάζω σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του. Ναι, μπορεί να μην μιλάει, αλλά έχει τρόπο να μας μεταδώσει. Σίγουρα μιλάει. Με τον τρόπο του. Με τον τρόπο. Σίγουρα μιλάει με τον τρόπο του. Εννοώ με λέξεις. Σίγουρα θα δούμε τη συμπεριφορά του, στη συμπεριφορά του, τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Βλέπεις ότι ο Θόρ σε βλέπει δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, με επισουσίες, ναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάτσει στα πόδια σου. Από την άλλη, ένα ζώο που προστατεύει το χώρο του και ταυτόχρονα εδώ που είμαστε. Ξέρει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και με τον κόσμο όσους είδε μέχρι και με τον κόσμο όσους είδε μέχρι να έρθουμε εδώ στο στούντιο, τα πήγε πολύ καλά. Όταν λοιπόν δεν έχει να φοβηθεί κάτι, δεν θα έχει δεν πρέπει. Θα τολμήσω να πω, απαγορεύεται να έχει λάθος συμπεριφορές. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να τα δει ο κόσμος. Όταν αγοράσει ένα κουτάβι, αυτά λέω σε όλους. Η διαφορά είναι καθαρό με ένα ημίαιμο είναι ότι θα πάω να πάρω ένα καθαρό και θα το πληρώσω, θα μου το κάνω δώρο, οτιδήποτε, γιατί περιμένω να πάρω συγκεκριμένες συμπεριφορές. Mm-hmm. Αλλιώς πήγαινε από το δρόμο, βρες ένα σκυλάκι που δεν έχει σπίτι ή σε μια φιλοζωική και πάρ' το. Αν δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά που λέει το πρότυπο, πάλι μην το πάρεις. Είτε 100 ευρώ, είτε 1000 ευρώ, είτε όσες χιλιάδες ευρώ ενδεχομένως πωλείται, μην το επιλέξεις. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν ένα σκύλο ράτσας. Και πολλοί με ρωτούν και εμένα. Λέμε, αυτό και αυτό θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, ένα ροτβάιλερ. Θέλω να πάρω ένα Λαμπραντόρ. Του λέω, αν θες να πάρεις ένα τέτοιο σκύλο από εκτροφέα, θα το πληρώσεις. Μα λέει, είναι ακριβό. Εντάξει, τότε δηλαδή οι περισσότεροι, πού θέλω να καταλήξω, επιλέγουν να δώσουν 100-200 ευρώ να πάρουν ένα σκύλο αμφιβόλου προελεύσεως. Για μένα είναι λάθος, δεν το κάνει καθόλου. Πήγε να πάρει ένα δέσποτο να σώσεις και μια ψυχούλα. Όχι γιατί προβάλλω ή είμαι από την πλευρά των εκτροφέων, διότι δεν είμαι εκτροφέας, οπότε δεν έχω κανένα λόγο. Mm. Ούτε έχω κανένα άμεσο όφελος από τις εκτροφείς. Έχω συνεργάτες, αλλά δεν έχω άμεσο όφελος. Έχω μια σχέση, δουν δηλαδή, είναι πολύ καθαρή. Ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες. Γιατί να πάρω κάτι που του μοιάζει και να μην το πληρώσω 10, να το πληρώσω 1, όχι. Μην το κάνω καθόλου. Γιατί εκεί έρχονται και οι κίνδυνοι. Και τα απρόοπτα και τα απρόβλεπτα. Κάτι που του μοιάζει δεν είναι σωστή αναπαραγωγή, δεν έχει σωστούς γεννήτωρες, δεν είναι χαρακτήρες όπως πρέπει. Αποτέλεσμα. Παίρνω να κάνω κόρσο που το πρότυπο της φυλής λέει πολύ καλό με την οικογένεια και ακούμε, α, το έχω στο σπίτι, αλλά έφτασε αυτήν την ηλικία και αγρύπησε το παιδί μου. Εντάξει, προφανώς και έχεις κάνει λάθος.
κάτι έχεις κάνει λάθος ή κάπου είναι λάθος η αναπαραγωγή του σκύλου. Έτσι, και τις περισσότερες φορές, Thor, σκύντα, πολλές φορές ξεκινάει από την αναπαραγωγή. Τα προβλήματα ξεκινάνε από εκεί. Δεν ξεκινάνε. Ο κόσμος πρέπει αυτό να το βάλει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να τα έχω όλα. Είναι ακριβό ένα καθαρό αίμο ζώο, γιατί έχει κόστος. Και πρέπει να έχει κόστος. Δεν μπορεί να κάνει 10 γένες η θηλυκιά. Η θηλυκιά πρέπει να κάνει 2-3 γένες και μετά να ξεκουραστεί. Δεν γίνεται να τη ζευγαρώνουμε κάθε χρόνο. Αν τη ζευγαρώνουμε κάθε χρόνο ή 2 φορές το χρόνο, θα ζήσει 5-6 χρόνια, θα μας κάνει 100 κουτάβια, 50-80 πόσα θα κάνει, θα έχουμε εμείς ένα οικονομικό όφελος, μια χαρά, τις κάνουν και μια ευθανασία ή την πετάνε κάπου σε κάποιο χωράφι και εμείς έχουμε αποκτήσει ένα σκυλί με 1000 ευρώ που κανονικά θα έπρεπε να το έχουν πληρώσει 1000 επί. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι το πρώτο. Και συντηρούμε και μια. Και συντηρούμε και μια κατάσταση η οποία άσχημη. Δεν είναι σωστή. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το ακριβό είναι και καλό. Mm. Ο κόσμος πρέπει να δει τους γονείς του κουταβιού όταν πάει στο καθαρό αίμο. Πρέπει να τους ζήσει. Αυτό λέω σε όλους. Να δει που ζουν. Να δει που ζουν, να δει τι συμπεριφορές έχουν. Και όχι να πει το είδα το Thor, μου αρέσει, είναι μειώδης, είναι φορμεντίνο το χρώμα του, έτσι όπως λένε οι Ιταλοί. Και πάρα πολύ ωραία. Θα πάω να πάρω ένα κουτάβι από το Thor. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χωρίς να ξέρεις τις ανάγκες του σκύλου, τις το ανάγκες του σκύλου, το ταπεραμέντο του σκύλου, πώς θα πάει με τα παιδιά που έχεις παιδιά ή πώς θα τα πάει αύριο που θα έχεις παιδιά και όλα αυτά. Αυτά είναι η μία μας σκυλάκια εκπαιδεύεις. Πολλά και αρκετά από αυτά είναι και οι καλύτεροι μαθητές, πρέπει να σου πω. Είναι απίστευτοι. Δεν έχει να κάνει. Το ημίωμο μπορεί να τραβήξει, όπως λέμε, γραμμές από διάφορες φυλές που ενδεχομένως έχει μέσα του και να πάρει τα θετικά από όλες. Να έχει 5 φυλές και να έχει τα θετικά από όλες. Αυτό το ζώο δεν είναι συγκρίσιμο με τίποτα. Με κανένα κανεκόρσο καθαρό αίμο, με κανένα γερμανικό μπιμπενικό καθαρό αίμο, δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Ενδεχομένως ένα τέτοιο ημίωμο να κάνει 15 πράγματα και για να τα πετύχει αυτά τα 15 πρέπει να μαζέψει 4-5 καθαρό αίμο. 4-5 διαφορετικές φυλές. 4 διαφορετικές φυλές. 5. Είναι απίστευτα. Γιατί ο μικρός που έχω εγώ πρέπει να έχει κυνηγό σκύλο μέσα. Mm-hmm. Και είχα μια ανησυχία στην αρχή ότι. Μπα, αγάπες. Καλορίζικος. Ευχαριστώ. Αυτό μου έλειπε τώρα. Επειδή είναι κυνηγό σκύλο, ότι δεν θα ανταποκρίνεται τόσο καλά σε εντολές που θα θέλουν να του μάθω κτλ. Εντάξει, είναι λίγο στον κόσμο του. Έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια χαρά υπακούει σε όλα. Δεν είναι... Μια χαρά. Δεν υπακούει όπως είναι η ζωή, γιατί η ζωή είναι και λίγο μπαμπάκιας. Συντονισμένη μαζί μου σε άλλο. Είναι ένα θηλυκό ζώο που έχει να κάνει με έναν άντρα ιδιοκτήτη που και εκεί παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα τα θηλυκά εκ των πραγμάτων είναι πιο cool, γιατί είναι άλλος ο ρόλος τους. Σίγουρα ότι είναι αρσενικός τον κάνει διαφορετικό. Μπορεί και η προσμίξη που έχει να τον κάνει διαφορετικό. Δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι έχει μέσα κάποιο κυνηγό σκύλο, όπως λέγαμε και πριν, η μόνη του ιδιαιτερότητα είναι ότι θα έχει αρκετή ενέργεια, την οποία εσύ, ο φίλος του, θα την εκτονώσει κάπου. Έτσι, πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν είναι σημαντικό, ρε Μιχάλη, γιατί βλέπω πολλούς να λένε ο σκύλος μου τραβάει, ο σκύλος μου κάνει, ο σκύλος μου κάνει ζημιές. Είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε. Είναι το α και το ω για εκτόνωση. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι κάθεται και λίγο μαζί μου στην τηλεόραση ανθρώπους που έχουν κολλήσει κάποιο ίντερνετ ή σε κάποιο οτιδήποτε άλλο, αυτά τα καινούργια, τις νέες μόδες. Και έχουμε αρχίσει να έχουμε μέχρι και ιατρικές περιθάλψεις για τέτοια προβλήματα. Το ίδιο θα πάθει και ο σκύλος. Όταν τον έχουμε σαν κλουβί μόνο μέσα στο σπίτι. Το ίδιο ακριβώς λέω και εγώ. Αυτό που λες, το λέω και εγώ σε όλους τους ιδιοκτήτες μου. Λέει, είναι μεγαλός ομφυλή, έχω μόνο ένα διαμέρισμα. Θα μπορούσε να έχει ένα Yorkshire Toy, τα ίδια προβλήματα θα είχε που θα έχει ο Thor μέσα στο διαμέρισμα. Το διαμέρισμα γλιστράει και για το Yorkshire και για το Thor. Το ίδιο γλιστράει. Και το ανάποδο. Βλέπω πολλούς που έχουν το σκύλο στην αυλή και η αυλή είναι μεγάλη. Προφανώς. Και του λέω, δεν σε βλέπω ποτέ να το βγάζει βόλτα. Μου λέει, μα έχει τόσο χώρο εδώ. Λέω, δεν αρκεί. Αρκεί. Προφανώς δεν αρκεί. Ο σκύλος θέλει και επαφή. Τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι. Και στην αυλή, όσο μεγάλη και να είναι η αυλή πάλι, τι θα κάνει το σκυλί, δεν γυρνάει γύρω-γύρω στο δέντρο. Την έχει εξαντλήσει. Θα την έχει εξαντλήσει, άρα την ανάγκη της βόλτας δεν τη διαγράφουμε ποτέ. Αυτό πρέπει να έχει κόσμο στο μυαλό του. Δεν είναι μόνο που το έχω να το καλύπτει η αυλή. Η αυλή είναι μια βοήθεια. Σίγουρα είναι κακό το παρκέ. 101% όμως είναι απαραίτητη η βόλτα με τον ιδιοκτήτη. Εκεί γίνεται η ψυχολογική επαφή, σχέση. Και προφανώς δεν είναι μόνο η εκτόνωση. Η σωματική, όχι, αλλά είναι και οι συναντήσεις που θα έχει, οι μυρωδιές που θα πάρει. Οι εμπειρίες, οι εικόνες από το περιβάλλον. Να εκπαιδεύσει το μυαλό του δηλαδή, ακριβώς, να το βάλει να λειτουργήσει. Ακριβώς. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, δεν έχει καμία διαφορά ο σκύλος. Σου έχει τύχει να. Θα σου έχει τύχει σίγουρα, αλλά ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση εκπαίδευση σκύλου που σου έχει τύχει,
που σου έχουν ζητήσει ίσως να διορθώσεις κάτι. Τα πιο δύσκολα ζώα, σκυλιά, είναι τα απρόβλεπτα. Ένα πολύ ήρεμο ζώο είναι ένα πολύ ήρεμο ζώο. Ένα πολύ άγριο ζώο είναι ένα πολύ άγριο ζώο. Το απρόβλεπτο ζώο, το απρόβλεπτο σκυλί, είναι η δυσκολότερη των περιπτώσεων. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει την κάθε στιγμή. Το άγριο γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσεις. Τι έχεις μπροστά σου, τι πρέπει να διορθώσεις. Το άγριο είναι πάντα άγριο ή μπορεί να είναι άγριο από φόβο, ας πούμε. Μπορεί να είναι φοβικά άγριο. Αυτό είναι χειρότερο από το άγριο, το πραγματικά άγριο. Και το χειρότερο όλο είναι το απρόβλεπτο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα το Θόρ που είναι δίπλα σου να ακουμπήσει το χέρι σου και να σε φάει. Και η αλήθεια είναι πολλές φορές όταν αγγίζω ξένα σκυλιά που καλά κάνεις, δεν προσέχεις, μάλλον αυτό θα θέλεις να ναι, με το Θόρ δεν προσέχω βασικά. Όχι, με το Θόρ δεν λειτουργώ και λίγο με ένστικτο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ένα σκύλο πώς θα αντιδράσει. Ακριβώς. Το σκύλο που θα σε αφήσει να το χαϊδέψει, και την ώρα που να πάρει το χέρι, θα σε δαγκώσει. Ή εκεί που το χαϊδεύει, μπορεί κάθεσαι μετά από μισή ώρα ξαναπά να το χαϊδέψει και θα έχει μια αρνητική συμπεριφορά. Αυτό είναι ο χειρότερο χαρακτήρα που μπορεί να βρει σε ζώο. Και είναι και πιο δύσκολο να τον διαχειριστεί. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν ο ιδιοκτήτη είναι ένα άνθρωπο πολύ νέο σε ηλικία, κάποιο παιδί ενδεχομένω, ή πολύ μεγάλο σε ηλικία, υπέργυρο, που δεν έχει και τη μυϊκή ικανότητα, αν θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα. Εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αυτά είναι που προσπαθεί να αποφύγει παίρνοντα ένα καθαρό αίμο. Τελικά. Τα οποία δεν τα αποφεύγεις κιόλας, γιατί είπαμε, οι κακές αναπαραγωγές και η Ελλάδα είναι, όχι μόνο η Ελλάδα. Γιατί είσαι αντίθετος, τρέχω λίγο γιατί ο χρόνος μας πιέζει, γιατί είσαι αντίθετος στο να χρησιμοποιείτε λιχουδιά ή είσαι αντίθετος... Όχι, δεν είμαι αντίθετος στη λιχουδιά, είμαι αντίθετος να χρησιμοποιώ μόνο λιχουδιά. Η λιχουδιά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να πετύχω κάποια πράγματα, αλλά το θεωρώ αδύνατον, δηλαδή... πάει ο Θόρ να τσακωθεί με το σκύλο σου, που είναι δύο αρσενικοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν το χώρο. Καλά, είναι... δεν έχει τύχει ο Θόρ που σας ενδεχομένως, λέμε. Το ξέρω ότι θα είμαστε φας, αλλά... Στην Καμήλο Παρδαλή. Λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ακούσει ο Θόρ να έρθει να του πω έλα να φας τη λιχουδιά. Εκεί πια είναι ένστικτα, είναι φυσικά ένστικτα. Λειτουργεί όπως θα λειτουργήσουν δύο λύκοι στο βουνό που ένας πάει να διεκδικήσει την αγέλη ή τη θηλυκιά του άλλου. Υπάρχει περίπτωση, τι θα του πει να πάει να τσακωθεί ο λύκος. Έλα να σταΐσω να μην τσακωθείς. Εγώ δεν το έχω καταφέρει αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν η λιχουδιά δεν πιάνει τόπο. Τι πιάνει. Εκεί θέλει διόρθωμα από πριν, θέλει οδηγό και περιλέμιο. Ο πνίχτης που φοράει τώρα ο Θόρ, η αλυσίδα που φοράει που λέγεται πνίχτης, είναι. Συγγνώμη, και μόνο για να μην του χαλάει την τρίχα. Εγώ ξεκινάω πάντα με περιλέμιο, δεν θα το πνίξω το σκυλί. Κάθε τι είναι εργαλείο δουλειάς βέβαια και ο πνίχτης. Δεν θέλει υπερβολή ο πνίχτης, δεν θέλει να ξεπερνάω κάποια όρια και καλά είναι να γίνει ένα συνδυασμός. Δηλαδή για τη λιχουδιά τη χρησιμοποιήσω για το δίπλα, για το κάτσε, για το κάτω, να ξεκινήσει το σκυλί, αλλά μετά πρέπει να μάθει ότι θα εκτελέσει την εντολή όταν θα του πω, χωρίς λιχουδιά. Και βέβαια να το πούμε γι' αυτό, πάνε μέτρων άριστον. Δηλαδή, ο πνίχτης αντίθετα... πάντως εσύ, Μιχάλη, δεν κάνει ζημιά στο σκύλο. Κάνει ζημιά στο σκύλο, βέβαια κάνει. Οτιδήποτε και η λιχουδιά κάνει μια στο σκύλο. Στην υπερβολή τους τα πάντα είναι λάθος. Και στο σκύλο και στον άνθρωπο. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η υπερβολή. Και με στιθόλουρα να δουλέψεις, αν συνέχεια τον τραβάς, πάλι θα του κάνει ζημιά. Σίγουρα όλα θέλουν ένα μέτρο. Γι' αυτό είπα συνδυαστικά και τα δύο. Είναι κάποιες φυλές που απαγορεύεται να βάλεις λιχουδιά. Είναι κάποιες φυλές που μπορούν να δεχτούν σε πολύ μεγαλύτερο εύρος και βαθμό τη λιχουδιά. Δεν είναι ο Θόρ και τα κανεκόρσο και τα σκυλιά εργασίας μέσα αυτές. Είναι καλό εργαλείο για να πετύχεις κάποια πράγματα σε κάποια σπορ που γίνονται με ζώα, με σκυλιά συγκεκριμένα, αλλά όχι must, όχι μόνο λιχουδιά. Είναι προσωπική μου άποψη και εξήγησα και πριν και τον λόγο. Okay. Λοιπόν, έχεις εκπαιδεύσει ποτέ αρουραίο. Αρουραίο. Να. Σου έχουν φέρει ποτέ για εκπαίδευση τροκτικά. Πες μου και αυτό. Όχι. Ένα καμπιμπάρα. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι δεν τα καταφέρω. Δεν ξέρω. Πες μου ότι έχεις κάτι τέτοιο στο μυαλό σου. Έχουμε στη συνέχεια τροκτικά ως κατοικίδια. Δεν σε πιστεύω. Μόνο εσύ θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Όχι, εντάξει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί πρόκειται για πανέξυπνα ζώα, τα οποία εκπαιδεύονται και μάλιστα σε πληροφορώ ότι οι αρουραίοι χρησιμοποιούνται στην Αφρική για την ανίχνευση ναρκών, σε ναρκοπαίδια. Δεν είναι ποτέ αργά να μαθαίνεις πράγματα λοιπόν. Και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Σε πληροφορώ
Και μάλιστα δεν ενεργοποιούν, έτσι, δεν κινδυνεύουν, γιατί λόγω του μικρού τους βάρους δεν ενεργοποιούν τις νάρκες. Είναι απίστευτο το τι έμαθα σήμερα. Θα δεις και άλλα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Νομίζω σήμερα είπαμε κάποια εκπαιδευτικά πράγματα. Είδαμε και τον Θόρ. Ο Θόρ δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει. Μάλλον θα μείνει μαζί μου εδώ. Είπα και πριν καλορίζικος, οπότε κάνε χώρο και όπως θα φεύγεις. Πριν πάμε στο βίντεο για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, θέλω να μου πεις τη συμβουλή σου σε κάποιον που θέλει κάνει κόρσο και αν θεωρείς ότι ποιος είναι ο κατάλληλος ιδιοκτήτης για να, κηδεμόνα σκύλου για να πάρει ένα κάνει κόρσο. Να προσέξει πολύ, να ψάξει πολύ, να ρωτήσει πολύ όταν θα απευθυνθεί σε εκτροφής. Είναι σωστή λύση η εκτροφής. Να μην πάρει κάτι που δεν θα έχει δει γονείς και όσο, το δυνατό, όσο μπορεί να ζήσει τους γονείς, να αφιερώσει χρόνο. Να πάει και μία και δύο και τρεις φορές και πέντε αν χρειαστεί, να δει τη συμπεριφορά των γονέων και αν είναι δυνατόν και μερικές γενιές πίσω και των παππούδων και ίσως και των προπαππούδων. Αυτή είναι η συμβουλή. Ποιος είναι ο κατάλληλος ιδιοκτήτης? Αυτός που έχει χρόνο αρχικά, θα έχει αποφασίσει ότι είναι ένα ζώο με αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο βόλτας και ό,τι άλλο εκεί. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει διαμέρισμα. Προφανώς και μπορεί να ζήσει. Είναι ένα σκυλί που δεν του αρέσει πολύ να μένει εκτός σπιτιού. Τρελαίνεται να μένει μαζί. Απαγορεύεται, υποθέτω, μέσα. Να τον έχουμε στο οικόπεδο με μια λυσίδα δεμένο. Ναι, απαγορεύεται. Ειδικά για αυτές τις φυλές και τη συγκεκριμένη είναι απαγορευτική η λύση κάτι τέτοιο. Και καλά είναι στην αρχή και πριν το πάρει να ασχοληθεί και με κάποιον ειδικό, είτε εκπαιδευτή είτε σε μια καλή βιβλιογραφία, να δει πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες της φυλής και να αποφασίσει ότι είναι έτοιμος όλα αυτά να τα εφαρμόσει στο κουτάδι που θα βάλει αύριο στο σπίτι του. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και εσένα πάρα πολύ. Να έχετε καλή αρχή για φέτος και να πάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετώντας τον Μιχάλη Κουφόπουλο και τον Θόρ, να περάσουμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για να δείτε πόσο θαυματουργά είναι τα τροκτικά που είναι και παρεξηγημένα και όχι αδίκως φυσικά από τον κόσμο. Τροκτικά. Στο άκουσμα της λέξης και μόνο, ο περισσότερος κόσμος ανατριχιάζει. Το μυαλό μας πάει στα ποντίκια και τους αρουραίους με την απέχθειά μας για αυτά να βρίσκεται βαθιά χαραγμένη στο DNA μας, καθώς μπορούν να μεταφέρουν στον άνθρωπο μολυσματικές ασθένειες όπως η πανούκλα και να καταστρέψουν τις οδιές. Την ίδια ώρα όμως, καρτούν όπως ο Μίκι Μάους, ο Ποντικό Μικρούλης, ο άσποδος φίλος του Τόμ Τζέρι και ο Σπίτι Κοντζάλες αγαπήθηκαν όσο κανένας από τα μικρά παιδιά, παρά το γεγονός πως όλοι τους είναι ποντίκια. Μισητά για τους περισσότερους, υπάρχουν όμως και κάποιοι που έχουν τροκτικά ως κατοικίδια, τα αγαπούν και τα φροντίζουν. Από μικρά ποντικάκια χάμστερ και αρουραίους μέχρι τα τεράστια καπιμπάρα που ζουν στη Βραζιλία και έχουν μέγεθος σκύλου. Πριν καταδικάσετε πάντως τους αρουραίους, αναλογιστείτε ότι κάποιοι από αυτούς προσφέρουν πολλά στην ανθρωπότητα ως ναρκαλιευτές, καθώς χρησιμοποιούνται από αφρικανικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς για τον εντοπισμό και τον αφοπλισμό ναρκοπαιδίων σε πρώην εμπόλεμες ζώνες. Ένας αφρικανικός αρουραίος, ο οποίος έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, μπορεί να εξερευνήσει έναν χώρο 100 τετραγωνικών μέτρων σε χρονικό διάστημα 20 ετών, χωρίς μάλιστα να απειλείται από τις νάρκες λόγω του μικρού του βάρους. Μέχρι στιγμής οι αρουραίοι έχουν καθαρίσει 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης σε 11 χώρες της Αφρικής. Επίσης, λειτουργώντας ως διαγνωστικά εργαλεία για τη φυματίωση, οι αρουραίοι έχουν καταφέρει να εντοπίσουν την όσο σε 1.900 περιπτώσεις, στις οποίες οι συμβατικές εξετάσεις είχαν αποτύχει να δείξουν την ύπαρξή της. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ. Πώς το λένε τον αρουραίο, είπαμε? Αυτός είναι ο Λάρη. Ο Λάρη. Είναι αρουραίος. Είναι αρουραίος. Είναι κανονικός αρουραίος. Κανονικός αρουραίος έχουμε... του γένου Ράτσου. Στους υπονόμους. Όχι, ακριβώς. Λάρη, πού είσαι? Το σίγουρο είναι ότι η κοπέλα μου δεν θα με πλησιάσει σήμερα. Λάρη, έλα από εδώ να σε βλέπω, ρε. Λάρη. Έλα. Εδώ, έλα. Αυτή είναι του γένους Ράτσου Νορβέγικους. Είναι... Νορβηγικός δηλαδή. Βασικά η προέλευσή τους είναι η Κίνα. Mm.
Ο κοινός αρουραίος ποιος είναι αυτός? Ο κοινός αρουραίος είναι ο Ράτους Ράτους. Ήταν και αυτός ο οποίος είχε μια πολύ κακή φήμη το Μεσαίωνα. Mm-hmm. Οι Ράτους Νορβέγικους... Καταρχάς, να παράληψή μου να πω ότι έχουμε μαζί μας την... Πώς μου είπες ότι θες να σε λέω? Εύη. Την Εύη Λιβαδάρα. Είσαι ιδρυτής... Του Ελληνικού Ομίλου Τροκτικών. Του Ελληνικού Ομίλου Τροκτικών. Υπάρχουν λοιπόν τροκτικά ως κατοικίδια. Ναι. Τα έχει ο κόσμος δηλαδή. Ναι, είναι πολύ δημοφιλή γιατί το κόστος τους είναι πολύ χαμηλό. Mm. Είναι πανέξυπνα ζώα και υπάρχουν τόσα είδη που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες και όλες τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους. Mm. Τρώνε επιστροφές. Ναι. ο αρουραίος είναι ένα μίνι σκυλί. Για όποιον δεν έχει χώρο και χρόνο για σκύλο, είναι το κατάλληλο κατοικίδιο. Και τα ενδικά χειρίδια είναι για όποιον θέλει ένα ζώο για αρχάριο, από την άποψη ότι δεν δαγκώνουν. Δεν είναι εύκολα βέβαια στη συντήρησή τους τα ενδικά χειρίδια, αλλά έχουν το καλό το ότι είναι πιο εύκολο να τα χειριστεί σαν ζώα. Mm-hmm. Τα κουνελάκια? Τα κουνελάκια είναι λαγόμορφα, δεν είναι τροκτικά. Mm. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε εκδήλωση και κάθε έκθεση που κάνουμε, μας κάνουν πάντα συντροφιά. Mm. Γιατί ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα ξέρει το κουνέλι ως τροκτικό, ενώ δεν είναι. Α, δεν είναι, σωστά. Δεν είναι. Ναι. Το Ινδικό χειρίδιο. Το Ινδικό χειρίδιο κατάγεται από το Περού. Έχει σχέση με τα χάμστερ? Όχι, καμία. Yeah. Είναι πιο κοντινό. Είναι ο πιο κοντινό συγγενής του ελέφαντα και του κουνελιού. Αλήθεια, ναι, του ελέφαντα. Του ελέφαντα. Φοβερό. Δύσκολα ζώα να τα συντηρήσεις, είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι πιο εύκολα στο χειρισμό τους. Δηλαδή θα κάτσουν πολύ πιο εύκολα σε ένα σημείο που θα τα βάλεις και δεν θα φύγουν. Τρώει κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Υπάρχουν, οι αρουραίοι ας πούμε μπορούν να δαγκώσουν? Οι αρουραίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δύναμη που έχουν στη σιαγόνα τους. Mm. Το δάγκωμά τους μπορεί να διαπεράσει τούβλο, τσιμεντόλιθο και μέταλλο. Mm-hmm. Όπως και ο γερβίλος που έχουμε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Γερβίλος. Mm-hmm. Είναι αρουραίος σε ρήμου. Mm-hmm. Αλλά επειδή ακριβώς ξέρουν τη δύναμη που έχουν, δεν τη χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα θέλανε, θα μπορούσαν άνετα να φάνε και το κλουβί και να φύγουν από το κλουβί τους. Αλλά... Και από το σπίτι, έτσι μπορούσαν. Και από το σπίτι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχεις έναν αρουραίο και να τον χάσεις ξαφνικά? Δηλαδή, θέλει κάποια προσοχή? Θέλει προσοχή περισσότερο στα καλώδια, γιατί έχουν την τάση να μασουλάνε πράγματα. Κάπως μόνο τα κατοικίδια, πόσο μάλλον αυτά. Αλλά δένονται πάρα πολύ με τον ιδιοκτήτη τους, οπότε οπουδήποτε πας, το πιο πιθανό να σε πάρουν από πίσω. Mm-hmm. Φαντάζομαι, επειδή έχουν μια τάση να γεννάνε αρκετά και τα λοιπά, χρειάζεται να στηρώσεις όταν έχεις ζευγάρι? Γεννάνε από 7 μέχρι και 14 μωρά, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν προτείνουμε στον κόσμο να παίρνει διαφορετικού φύλου ζευγάρια. Προτείνουμε πάντα να παίρνουν ίδιου φύλου τριάδες, τετράδες. Τα πάνε πάρα πολύ καλά με του ίδιου φύλου ζώα, γιατί είναι ζώα τα οποία κάνουν αποικίες. Οπότε δεν υπάρχει θέμα καυγά ή οτιδήποτε άλλο, όπως είναι στα χάμστερ. Τα χάμστερ δεν μπορούν να ζήσουν με άλλα ζώα του είδους τους και με άλλα ζώα γενικότερα. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με τον αρουραίο, όπως και δεν ισχύει το ίδιο με τα... Το ειδικό χειρίδιο πάντως τρώει την ουρά του. Ναι, ενοχλήθηκε. Τα πάει καλά μαζί τους όμως, Εάν είναι μαθημένα από μικρά να έρχονται σε επαφή με άλλα είδη, θα τα πάνε καλά. Δεν συνίσταται ωστόσο, γιατί ο αρουραίος είναι μαχητής. Ο Λάρη τι κάνει τώρα? Κάθεται και μυρίζει τον αέρα. Α, ωραία. Μπράβο, Λάρη. Ναι. Έχω μια ανησυχία μου, πως φάει την επιστροφή. Όχι, όχι, δεν μας φουλάνε. Είναι πολύ καλή. Σε κάποιον που θέλει να πάρει έναν αρουραίο, και φαντάζομαι ότι είναι ο κόσμος εξοικειωμένος με τους αρουραίους ή τα τροκτικά γενικότερα ως κατοικίδια. Δεν είναι εξοικειωμένοι. Έχουν αρχίσει... Και ξέρεις γιατί το λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Γιατί, ας πούμε, τα χαμστεράκια, πολλοί θέλουν ένα χάμστερ. Ναι. Ίσως τα ειδικά χειρίδια φαίνονται χαριτωμένα, αλλά τα ποντίκια δημιουργούν και μια αποστροφή στον κόσμο γενικότερα. Οι περισσότεροι με τους οποίους έχουμε μιλήσει έχουν θέμα με την ουρά. Έχουν θέμα με τη γύμνια της ουράς, η οποία φυσικά δεν είναι γυμνή, έχει τρίχες πάνω. Mm. Αλλά ο κόσμος δεν ήταν εξοικειωμένος. Άρχισε να εξοικειώνεται πάρα πολύ το 2013, όταν πρωτοέφερα τους κατοικίδιους αρουραίους στην Ελλάδα ως κατοικίδια. Mm. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη εργασία των ατόμων, των εθελοντών του ομίλου, ειδικά με τους αρουραίους, γιατί χρησιμοποιούνται ως feeders σε ερπετά. Mm. Και όποιος θέλει κατοικίδιο, δυστυχώς στρέφεται σε αυτούς που τα παράγουν για τροφή.
Εκεί πέρα έχουμε θέματα υγείας, ωστόσο, στα ζώα και μόνο. Γιατί τα περισσότερα πάσχουν από μικρόπλασμα, γιατί είναι σε μεγάλες απικίες, για πολύ χρονικό διάστημα και έχουμε τέτοια θέματα. Αν λοιπόν κάποιος που δει σήμερα την εκπομπή μας θέλει να αποκτήσει ένα αναρουραίο κατοικίδιο, πού του προτείνεις να απευθυνθεί? Υπάρχουν αναγνωρισμένοι εκτροφείς οι οποίοι κάνουν γένες κάθε χρόνο ή όποτε θέλουν εκείνοι, με κάποια όρια φυσικά πάντα και κανόνες που ακολουθούν. Και κυρίως έχουν μικρές απικίες, άρα τα ζώα δεν πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή πνευμονικής ασθένειας. Πόσο καιρό ζουνε? Από 1,5 έως maximum 3 χρόνια. Μα δεν ζουνε πάρα πολύ. Δεν ζουνε πολύ, ναι. Λαρή, κάτι συμπολογάς εσύ εκεί πίσω? Όχι, δεν συμπολογάει κάτι. Τα ειδικά χειρίδια, τα χαμστεράκια? Τα χάμστερ αναλόγως το είδος τους, τα Σίριαν που είναι τα πιο μεγάλα χάμστερ, ζουνε από πάλι 1 έως 3,5 χρόνια. Τα ινδικά χειρίδια, ωστόσο, ζουνε 5 με 7 χρόνια. Και εδώ πέρα έχουμε και τα skinny pig, τα οποία είναι τα γυμνά ινδικά χειρίδια. Το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με ποντίκι, θα έλεγα. Μοιάζει πάρα πολύ με ποντίκι, βέβαια. Έχουν πάρα πολύ αντίθετο χαρακτήρα συγκριτικά με αυτά. Αυτό κάνει το αυτό που είναι εδώ πέρα. Έχουν πολύ... Το έχεις το χέρι της, φίλε. Δείξε. Έχουν πολύ αντίθασο χαρακτήρα συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε γιατί. Η αλήθεια είναι. Τι ανάγκες έχουν? Δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει ένα αναρουραίο ή ένα ενδικό χειρίδιο ως κατοικίδιο, τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του? Χρειάζονται χώρο. Είναι ζώα και τα δύο τα οποία έχουν ανάγκη πολύ χώρο. Οι κατάλληλες προδιαγραφές για ένα ενδικό χειρίδιο, που συνήθως δεν λέμε ένα ποτέ, γιατί είναι ζώα τα οποία έχουν ανάγκη παρέα. Οπότε μιλάμε για δύο ενδικά χειρίδια, ένα κλουβί, ένα 20x60. Τι κάνεις εκεί πίσω? Έλα λίγο εδώ. Εδώ είναι η μούρη του? Ναι, ναι. Έλα λίγο εδώ. Λαρή. Έλα, αγάπη μου. Ναι. Τι? Οι αρουραίες, ωστόσο, έχουν ανάγκη να σκαρφαλώνουν, οπότε μιλάμε για ένα ψηλό κλουβί. Το βλέπω, το διαπιστώνω. από θέμα ασθενειών, μπορεί κάποιος, ο κόσμος να φοβάται ότι... Επειδή έχουν στιγματιστεί και λίγο τα ποντίκια και οι αρουραίοι από τον μεσαίωνα, όπως είπες και εσύ, με το θέμα της πανούκλας κτλ. Και πολλοί θεωρούν ότι τα ποντίκια είναι βρώμικα ζώα. Προφανώς, βέβαια, δεν θα πάρει ένα ποντίκι από έναν υπόνομο έτσι και να το κάνει κατοικίδιο. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ανησυχούμε και να προσέχουμε? Δεν υπάρχει κάποια ασθένεια η οποία μεταφέρεται από τον κατοικίδιο αρουραίο στον άνθρωπο ή από το τροκτικό το κατοικίδιο στον άνθρωπό του. Μην ξεχνάμε ότι ο Ράτους Νορβήγικος ήταν αυτός που σταμάτησε την πανούκλα το μεσαίωνα, σκοτώνοντας τους κατά μικρότερους αδερφούς τους, τους Ράτους, οι οποίοι το είχαν εξαπλώσει με τους ψήλους τους. Μετά, το μόνο θέμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι από αρουραίο σε αρουραίο. Τίποτα το οποίο όμως μπορεί να μεταφερθεί... Τα κατάφερε τελικά. Τα κατάφερε. Το πάλευε πολύ ώρα. Τίποτα όμως το οποίο μπορεί να μεταφερθεί από τον... αρουραίο σε εμάς ή από το κάθε τροκτικό σε εμάς. Και εδώ βλέπουμε, υπήρχε η φημολογία ότι ο αρουραίος μπορεί να εμφανιστεί στην τουαλέτα μας. Και εδώ βλέπουμε πόσο... Έλα, τι έγινε? Ναι, εδώ βλέπουμε πόσο ευέλικτοι είναι. Έτσι, ότι αν περάσουν το κεφάλι τους από κάπου, μπορούν να περάσουν και το υπόλοιπο σώμα. Και να πούμε ότι είναι και δεινή κολυβή. Άστο να μέσα, αφού εκεί θέλει να είναι. Θα καταπλακώσει τα άλλα. Είναι κοριτσάκια τα άλλα. Έτσι, εδώ βλέπουμε και πόσο ελαστική, να το πω έτσι, είναι η σποδηλική τους, τα πλευρά τους, μάλλον, δεν είναι σποδηλική. Συμπιέζεται όλο τους το σώμα. Ναι. Μπορεί να συμπιεστεί όλο το σώμα και δυστυχώς είναι... Εδώ είναι, κολυμπάει κανονικά και είναι αλήθεια το ότι μπορεί απλά να ανοίξει το καπάκι της τουαλέτας και να το βρεις μέσα. Ο αρουραίος μπορεί να κολυμπήσει από 3 μέχρι και 15 μέρες μέσα στον υπόνομο, οπότε του είναι το μόνο εύκολο να κρατήσει την αναπνοή του για να περάσει μια σωλήνα. Ναι, και εδώ στα πλάνα αυτό δείχνει ακριβώς. Λέει, άμα τραβήξει το καζανάκι και τα λοιπά, και πόση μεγάλη αντοχή έχουν και πόσο πλασμένοι είναι επί της ουσίας, αν και χερσαία ζώα, να κολυμπούν. Ναι. Και μπορεί να κολυμπάει μέρες. Και γι' αυτό είναι τόσο επιτυχημένα ως είδος τα ποντίκια και αρουραία γενικότερα. Έτσι, ναι. Και ο Λάρη εδώ μια χαρά τα έχουμε βρει. Έχει ξαπλώσει τώρα, Ναι. Μια χαρά. Έχει βολευτεί. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Φαντάζομαι. Ναι. Μην μιλάτε μέσα στα αυτοί μου νάρκες και νάρκες. Να το πούμε λοιπόν και αυτό, μια και το είπε, ότι πολλοί, όπως είπα και στο θέμα στην αρχή, είναι παρεξηγημένο είδος οι αρουραίοι. Όμως οι αφρικανικοί, όπως μου έλεγες και εσύ,
χρησιμοποιούνται για, την, όπως για και να βρίσκουν τις λάρκες ναι, σε ένα αρκοπέδιο. Και, είναι και όχι μόνο, βρίσκουν, μπορούν να εντοπίσουν τον καρκίνο, φυματίωση, ίσως. Τη φυματίωση mm. και κάποιες άλλες ασθένειες, τις οποίες ακόμα τις δουλεύουν, όπως το AIDS. Mm. Νίκο, αυτά πρέπει να τα τρέξεις λίγο παρακάτω τα πλάνα, γιατί στην αρχή είναι λίγο να δούμε πώς ανοιχνεύει και μάλιστα με επιβράβευση λειτουργεί κανονικά. Με μπανάνα συνήθως. Με μπανάνα, ναι, που είναι θα τη λατρεύουν λογικά. Είναι η ομάδα του Apopo Hero αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Και είναι φοβερό ότι ο Αρουραίος που περνάει την εκπαίδευση και περνάει στο επόμενο στάδιο είναι αυτός που δεν χάνει ούτε νάρκη. Γιατί αν χάσει μια νάρκη θα είναι. Μοιραίο για όλους τους. Μοιραίο για όλους τους, ναι. Όχι τόσο για τον αρουραίο, γιατί ο αρουραίος έχει μικρό βάρος και δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την νάρκη. Βέβαια, αυτός ο αρουραίος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος mm. των νορβηγικών. Είναι περίπου τόσος. Είναι αφρικανικός αρουραίος. Ίσως το μεγαλύτερο είδος, ναι, υπάρχει κι άλλο ένα είδος που το ξεπερνά και είναι μαρσιποφόρος κιόλας. Mm-hmm. Οκεάνια, φαντάζομαι, θα είναι αφού είναι μαρσιποφόρο. Αυστραλία δηλαδή και τα Αφρική. Λοιπά. Αφρική. Αφρική. Άντε. Ναι, κι όμως. Μπορεί είναι Emmons Pouch Strats, λέγονται. Mm. Και μοιάζουν πάρα πολύ με αυτούς που βλέπουμε. Συνήθως δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις κιόλας, εκτός αν ξέρεις πάρα πολύ καλά το είδος. Mm-hmm. Αυτή όμως είπαμε είναι. Αυτή είναι νορβηγική, ράτους νορβέγικους. Mm. Και μόνο αυτοί υπάρχουν ως κατοικίδια εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Mm. Και παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτοί και οι αφρικάνικοι τους διατηρούν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα στο χαρακτήρα. Έχουν την τάση να δαγκώνουν πολύ οι αφρικάνικοι, οπότε δεν προτιμούνται. Αν έχουμε ένα αρουραίο κατοικίδιο και μας δαγκώσει, υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε? Όχι, κανένας. Mm. Ο αρουραίος θα δαγκώσει μόνο αν νιώθει ότι απειλείται πάρα πολύ η ζωή του. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να δαγκώσει. Αν δαγκώσει, κόβει δάχτυλο. Ή θα τρέξει ή θα δαγκώσει. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να μείνει εκεί και να κρατήσει μια αμυντική στάση την οποία την καταλαβαίνεις. Δεν θες να σε δαγκώσει ο αρουραίος γιατί πονάει πάρα πολύ και mm. δεν θέλει και αυτός να σε δαγκώσει. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε και ορισμένα πλάνα. Έχουμε αλλιεύσει στο ίντερνετ που είναι κατοικίδι αρουραίοι. Ναι. Φαντάζομαι πάντως ότι ορισμένους βλέποντας τα πλάνα αυτά θα τους πιάνει ανατριχύλα. Είναι μέχρι να συνηθίσει κάποιος. Και εγώ στην αρχή όταν τους είχα πρωτοδεί στο εξωτερικό μου φαινόντουσαν περίεργα και άσχημα ζώα, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τελικά. Πάντως να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ είμαι και λίγο εξοικειωμένος με τα ζώα γενικότερα, αλλά όταν τους βλέπεις από κοντά είναι και χαριτωμένοι και είναι, σου δείχνουν ότι είναι και έξυπνοι. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Μπορεί να είναι εκπαιδεύσιμοι. Πάρα πολύ. Καλά, προφανώς το είδαμε με τις νάρκες ότι είναι εκπαιδεύσιμοι. Μπορούν να μάθουν κόλπα τα οποία μπορεί να μάθει ένα σκυλί. Δηλαδή, μπορεί να μάθει το φέτς, να του πετάς κάτι και να το φέρνει πίσω. Μπορούν να μάθουν το όνομά τους και να έρχονται στο κάλεσμα το όνοματός τους. Μπορούν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μάθει ένα σκύλο ή μια γάτα αντίστοιχα. Mm. Έχουν την τάση να μοιάζουν σε χαρακτήρα σε σκύλο περισσότερο. Mm. Καθαρίζονται όμως τρομερά πολύ σαν τις γάτες. Mm. Μπορούν να συμβιώσουν με γάτα. Ναι. Ναι. Πάντα με επίβλεψη βέβαια. Mm. Σκέφτηκα τη δικιά μου γάτα, ας πούμε, αν έβλεπε ένα από αυτά, καταρχάς θα τρόμαζε, να είναι σίγουρο. Με σκυλιά, με άλλα κατοικίδια έχουν θέμα? Άμα είναι εξοικειωμένα και τα υπόλοιπα κατοικίδια στο να μην τους επιτεθούν, ναι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τα συγκεκριμένα συμβιούν με δύο υπέροχα σκυλάκια. Εδώ τον κύριο τον έχουμε? Αυτός όχι, δεν τον έχουμε, δεν ζητεί δυστυχώς. Είναι αρουραίος, απλά είναι άτριχος. Και έχει το γονίδιο του Ντάμπο, οπότε τα αυτιά του είναι πιο μεγάλα από τους νορβέγικους. Και αυτός είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Είναι εντυπωσιακά πλασματάκια. Ναι. Εκθέσεις κάνετε, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν πολλοί που έχουν... Ξεκινήσαμε με 20 άτομα κάποτε, το 12. Τώρα έχουμε 940 μέλη στον όμιλο. Και κάθε χρόνο έχουμε περίπου στις 75 με 80 συμμετοχές στις εκθέσεις μας. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, σχετικά μεγάλο γεγονός. Mm. Μιας και δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε η φιλοζωία ως προς το τροκτικό. Mm-hmm. Για πες μας πάλι το είδος των τροκτικών που έχεις εδώ. Ράτους νορβέγικους, η κοινή αρουραίη. Οι δύο κύριοι είναι, κύριοι ναι, προφανώς, ναι. Που έχεις εκεί και ο κύριος που έχω εγώ εδώ πίσω μου. Ναι. Αυτό είναι ένα σέλτιν δικοχειρίδιο. Βλέπω το τρίχωμά του είναι πλούσιο. Θέλει κάποια περιποίηση, αν το έχεις. Θέλει φτένισμα και θέλει πολύ καθάρισμα. Mm. Αλλιώς θα τζιβιάσει και θα γίνει ανυπόφορο και για το ζώο και για τον ιδιοκτήτη. Mm. Έχουμε τα skinny pigs, τα οποία είναι τα άτριχα. Τα άτριχα, τα χάμστερ.
Ειδικά χειρίδια. Ειδικά χειρίδια. Το χάμστερ να πούμε δεν είναι ειδικό χειρίδιο. Όχι, όχι. Το χάμστερ δεν είναι ειδικό χειρίδιο. Είναι πιο πολύ συγκίνηση του ποντικού. Έχουμε κάποια κοριτσάκια, ρουράκια που είναι περίπου 8 εβδομάδων. Αυτά εδώ. Είναι κατά πολύ μικρότερα. Έχουμε έναν υπέροχο γερβίλο. Είναι αυτός που έχει πιο μακριά τα πίσω ποδιά. Όχι, όχι. Είναι αρουραίος της ερήμου. Αυτά κι αν είναι μαχητές. Είναι αυτά. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολλά. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν 4 σε σπίτι. Και... Επιτρέπεται. Το λέω επειδή είναι από την Αφρική και τα λοιπά. Είναι ζώα τα οποία. Η εισαγωγή τους. Ναι, είναι ζώα τα οποία έχουν υπάρξει ως κατοικίδια εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα με την εισαγωγή τους. Και εδώ πέρα έχουμε ένα συγγενή του γερβίλου, λέγεται ντούπραση. Και χαρακτηριστικό του είναι η παχιά του Ρα, η οποία είναι λίπος. Και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος κυνηγός στην έρημο, αποσπάται το σώμα από την ουρά, αφήνει πίσω την ουρά και φεύγει. Βέβαια είναι η μοναδική του ευκαιρία για διαφυγή. Είναι η τεχνική. Μπράβο, έπεσες πάνω. Έπεσε πάλι έλεσες, μέσα. Πολύ ωραία. Έχει φαγωθεί να μπει μέσα. Το τσιντσιλά που λέμε ποιο είναι, έχεις κάποιο. Τσιντσιλά δεν έχουμε μαζί μας, γιατί είναι αρκετά άτυφασα ζώα. Οπότε θα παλεύαμε στο να το κρατήσουμε στα χέρια μας. Σωστό και δεν είναι καλή ιδέα. Ναι. Μια χαρά τα πάνε πάντως εκεί τα τρία τους. Είναι αγοράκι, είναι κοριτσάκια και την έχουνε... Εκεί τι έχουμε που δεν κουνιάται, ειδικό χειρίδιο επίσης. Εδώ είναι δύο ειδικά χειρίδια. Είναι... Έχουνε παγώσει λίγο το... Είναι δύο κοριτσάκια. Λάρη, εσύ εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα, έτσι, μια χαρά. Θες λίγο καφέ, κάτι. Έλα λίγο μπροστά να σε δούμε, θα κλείσουμε τώρα. Έλα λίγο ρε αγόρι μου. Είναι δύο κοριτσάκια, Έλα λίγο. Ruby Rose και Κανελίτσα. Έλα εδώ, μη φοβάσαι. Έλα. Εντάξει, ότι θα είχα ποντίκι στο χέρι μου δεν το φανταζόμουν ποτέ. Αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ χαριτωμένος. Ναι. Και αυτή εδώ είναι κανέλα. Είναι από τα μεγαλύτερα δικαχειρία που έχω δει στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Μαδάνε όπως βλέπω. Μαδάνε πολύ τα ειδικά. Κάτι μάλλον που θα πρέπει τα πιάσαμε, επίσης. Τα πιάσαμε σε καιρό που μαδάνε. Ναι. Γιατί συνήθως. Να, ένα θέμα ακόμα ότι όποιος θέλει να πάρει. Γιατί ξέρεις ότι πολλοί που θέλουν να πάρουν και σκύλο και τα λοιπά λένε θέλουν ένα σκύλο που να μην μαδάει. Και αυτό δεν γίνεται εκτός να πάρεις λούτρινο. Οι αρουραίοι μαδάνε. Όλα τα τροκτικά μαδάνε, αλλά είναι αναλόγως στην εποχή. Τώρα έχουμε πιάσει εμείς την εποχή που τα ειδικά. Αλλάζουν το τρίχωμα. Δεν αλλάζουν ακριβώς, απλά έτσι αφήνουν λίγο το πιο βαρύ του τρίχωμα πίσω. Αλλά κατά τα άλλα είναι λαμπρά κατοικίδια για οποιονδήποτε έχει μικρά παιδιά ή θα ήθελε να ασχοληθεί πρώτη φορά με το είδος των τροκτικών. Τα πιο φασαριώζικα πάντως είναι τα... Τα σκίνι. Έχουν τα περαμέντο, μεγάλο τα περαμέντο. Ο ιδιοκτήτης των σκίνι μου λέει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ λόγω του ότι κελαϊδάνε συνέχεια. Είναι νυκτόβια μήπως. Όχι, όχι, δεν είναι νυκτόβια. Είναι ζώα θυράματα, οπότε λειτουργούν την ημέρα. Αλλά τα συγκεκριμένα έχουν τα περαμέντο δυνατό. Ωραία, λοιπόν, Εύη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι μας είπες ωραία πράγματα, χρήσιμα και πράγματα που δεν ξέραμε ως επιτοπλίστων. Ευχαριστώ όλους τους κυρίους και τις κυρίες που ήταν μαζί μας και τον Λάρη, φυσικά, που συμπαρουσιάσαμε το μισό της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Pet Show για απόψε. Πρώτη εκπομπή για τον δεύτερο κύκλο. Θα είμαστε μαζί σας την άλλη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.